Λοιπόν, εγώ θα ολοκληρώσω αυτές τις παρουσιάσεις μιλώντας στην πραγματικότητα για τις κατευθύνσεις ανάπτυξης και τις πολιτικές και μέτρα στήριξης των συνεταιριστικών πρωτοβουλειών. Εισαγωγικά, σε σχέση με το κυρίως θέμα, θα ήθελα να τονίσω, να δώσω κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία ήδη έχουν τεθεί, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να προχωρήσουμε λίγο σε πιο, κατά τη γνώμη μου, κατηγορηματικές απαντήσεις σε ό,τι αφορά αυτό που υπόθηκε ήδη, ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα. Γιατί πράγματι νομίζω ότι στη σημερινή κατάσταση, στη σημερινή εθνική και διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία, μπορούμε να πούμε ότι οι συνεταιριστικές πρωτοβουλίες, τα συνεταιριστικά εγχειρήματα που αναπτύσσονται σήμερα στην Ελλάδα, είναι μέρος μιας διεθνούς εξέλιξης, μιας τάσης ήδη υπάρχουσας εδώ και χρόνια στην Λατινική Αμερική, αλλά η οποία αναπτύσσεται τώρα όλο και περισσότερο στην Ευρώπη εξαιτίας της κρίσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δημιουργία συνεταιριστικών εγχειρημάτων είναι μια δυναμική η οποία δεν θα εκλείψει και δεν θα εκλείψει για τους εξής λόγους, για τους εξής τρεις λόγους. Πρώτα-πρώτα, να μην ξεχνάμε ότι η άρνηση και η αμφισβήτηση σε ιεραρχημένες και αυταρχικές δομές παραγωγής είναι ένα χαρακτηριστικό των κοινωνιών στις οποίες ζούμε, ότι η λογική της αλληλοβοήθειας και της ισότητας ως προς τις αποφάσεις αποτελούν την πιο φυσιολογική οδό για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων γενικότερα. Δεν είναι δηλαδή ένα παράδοξο, είναι κάτι το οποίο δεν υλοποιείται, δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω αδυναμίας των υποκειμένων να ακολουθήσουν αυτό το προσανατολισμό. Ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει νομίζω να τονιστεί είναι ότι το επίπεδο ανεργίας το οποίο έχουμε σήμερα δεν πρόκειται στο προσεχές μέλλον, δηλαδή στις 2 με 3 επόμενες δεκαετίες, να απορροφηθεί ουσιαστικά από την ανάκαμψη του καπιταλιστικού τομέα της οικονομίας. Έχουμε σήμερα τα 2/3 των νέων που είναι άνεργοι, νέοι με προσόντα, με δυνατότητες. Έχουμε σήμερα, μπορούμε να υπολογίσουμε, το είπαμε και προχτές, ότι πάνω από το 70% του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι είτε άνεργοι, είτε επισφαλώς απασχολούμενοι, είτε αδήλωτοι ανασφάλιστοι και δεν μπορούν να αμυνθούν στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό το οποίο μπορεί να προσανατολιστεί σε νέες μορφές παραγωγής και οργάνωσης. Και επίσης, όπως γνωρίζουμε, η χώρα μας είναι μια χώρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με πολλούς νέους οι οποίοι έχουν κάνει σπουδές, είναι καταρτισμένοι ή έχουν εργασιακή εμπειρία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κρίσιμο θέμα, το οποίο αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, τη συνύπαρξη ενός συνεταιριστικού κινήματος με τον καπιταλιστικό τομέα της οικονομίας. Υπάρχουν βέβαια μαρξιστές οι οποίοι θεωρούν ότι το μόνο που αξίζει να ασχολείται κανείς είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και ότι η κοινωνία και η οικονομία δεν είναι παρά καπιταλισμός. Από τότε που διαβάσαμε και ξέρουμε ότι υπάρχει το βιβλίο «Ο μεγάλος μετασχηματισμός» του Καρλ Πολάνη, ξέρουμε ότι δηλαδή το ξέραμε ήδη από πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει επιβεβαιωθεί και συζητηθεί πλατιά ότι οι ανθρώπινες και οι βιομηχανικές κοινωνίες δεν είναι αυτό. Σας θυμίζω ότι ο Καρλ Πολάνη λέει ότι οι οικονομίες, οι καπιταλιστικές, οι βιομηχανικές κοινωνίες είναι συνύπαρξη ενός τομέα αγοράς, ενός τομέα
αναδιανομής, ενός τομέα αμοιβαιότητας στις σχέσεις και φυσικά της οικιακής οικονομίας. Αυτό που έχουμε δηλαδή σήμερα είναι λόγω της κρίσης, είναι ότι υποχωρεί η σημασία του τομέα της αγοράς, του καπιταλιστικού τομέα, και είναι φυσιολογικό να αναδεικνύονται άλλες πρακτικές, άλλες κοινωνικές πρακτικές και άλλες παραγωγικές πρακτικές, μεταξύ των οποίων είναι και η συνεταιριστική δραστηριότητα. Επίσης, ενώ ζήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες με το δόγμα της επιχειρηματικότητας, η οποία δεν είναι η μόνη δυναμική η οποία μπορεί να δώσει λύσεις στην οικονομία, έχουμε μπροστά στα μάτια μας το αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα δεν οδηγεί και κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Ο σύνδεσμος βιομηχάνων ασχολείται μόνο με κάποιους τομείς κερδοφόρους και αγνοεί την υπόλοιπη οικονομία. Δεν υπάρχει από τη μεριά του ιδιωτικού τομέα κανένα σχέδιο για να αναπαραχθεί, να συγκροτηθεί η οικονομία. Υπάρχει μόνο μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν κερδοφόροι κλάδοι, κερδοφόρες ευκαιρίες, σχέσεις ειδικά με το κράτος. Είναι προφανές ότι η κοινωνία απέναντι σε αυτό το τρομακτικό έλλειμμα δυνατοτήτων για το μέλλον πρέπει να αντιδράσει, και οι αλληλέγγυες πρωτοβουλίες και ειδικότερα οι συνεταιριστικές πρωτοβουλίες είναι μια αναγκαστική δυνατότητα. Φυσικά, όπως ήδη αναφέρθηκε και από τους δύο ομιλητές νομίζω, το θέμα της οικονομικής δημοκρατίας στους χώρους παραγωγής τα συνεταιριστικά εγχειρήματα εφαρμόζουν και δείχνουν ότι είναι δυνατή, αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρό παράδειγμα προς μίμηση, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει μια δυναμική στην αλλαγή των σχέσεων παραγωγής, των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και επομένως των συνθήκων στις οποίες παράγονται αγαθά και υπηρεσίες. Υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια σε ποιους τομείς μπορεί να αναπτυχθούν σήμερα συνεταιριστικά εγχειρήματα και φυσικά με γνώση του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ύφεσης, σε μια κατάσταση υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας και μείωσης της ζήτησης. Η εμπειρία που έχουμε και η δημιουργία συνεταιρισμών στην Ελλάδα κατά τη σημερινή περίοδο δείχνει ότι από τώρα, ακόμα και αν δεν αλλάξει αυτό το καθεστώς άμεσα της λιτότητας και της ηφαισιακής εξέλιξης της οικονομίας, υπάρχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν συνεταιριστικές πρωτοβουλίες σε πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας, κυρίως με στόχο την υποκατάσταση εισαγωγών, αλλά ακόμα και ενδεχομένως με στόχο την εξαγωγική δραστηριότητα. Μπορούν σήμερα να αναπτυχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες στον κλάδο των τροφίμων, στην μεταποίηση τροφίμων. Υπάρχει η δυνατότητα σε υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό, που είναι σε εισαγωγικά μια εξαγωγική δραστηριότητα, και ακόμα και σε μηχανολογικές κατασκευές που εισάγονται, όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό τα προϊόντα αυτού του κλάδου, είναι δυνατό να υπάρξουν πρωτοβουλίες. Έχει η Ελλάδα εμπειρία, δεξιότητες και επιχειρήσεις σε αυτό το τομέα, οπότε εργαζόμενοι με τέτοιες εμπειρίες θα μπορούσαν να ασχοληθούν σε αυτό το τομέα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα και ήδη δημιουργούνται συνεταιριστικές επιχειρήσεις
σε αυτό τον τομέα με λιγότερες ίσως φιλοδοξίες, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων εγχειρημάτων, συνεταιριστικών εγχειρημάτων στον τομέα της παραγωγής λογισμικού, που η οικονομία στο σύνολό της χρειάζεται εισαγωγές, χρειάζεται να πληρώνει πατέντες και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό δυναμικό ανθρώπων που είναι ειδικευμένοι σε αυτό το τομέα και θα μπορούσαν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ακόμα και σε αυτή τη φάση που δεν έχουμε βγει από την ύφεση και η οικονομία δεν έχει ανακάμψει, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παραγωγικό δυναμικό σε γη, σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε κτίρια, το οποίο θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθεί ως κεφάλαιο, να δοθεί σε συνεταιριστικά εγχειρήματα για να αποτελέσει μια αφετηρία με πολύ χαμηλό κόστος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς που ανέφερα προηγουμένως. Είναι βέβαια αναγκαίο να γίνουν πιο λεπτομεριακές επεξεργασίες. Νομίζω ότι πρέπει να τεθούν ζητήματα υποστήριξης σε επίπεδο κρατικής πολιτικής, υποστήριξης της ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων, με την επεξεργασία στόχων σε κλαδικό επίπεδο, αλλά και στόχων σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών που είναι εφικτό να παράγονται. Χρειάζεται βέβαια βελτίωση της νομοθεσίας, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Η δυνατότητα επίσης μια νομοθετική παρέμβαση, τροποποίηση για τη δυνατότητα παραχώρησης αργούντος παραγωγικού δυναμικού σε τέτοιου τύπου εγχειρήματα και την ένταξή του σε πολιτικές επιδοτήσεων και εξασφάλισης ρευστότητας. Και επίσης πρέπει να ζητηθεί και να τεθεί το θέμα της δημιουργίας δομών στήριξης τέτοιων εγχειρημάτων που θα προσφέρουν συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία συνεταιρισμού, τη διαχείρισή του, τις επιλογές προϊόντων και ούτω καθεξής. Παντού στον κόσμο είχαμε την ευκαιρία στην αλληλεγγύη για όλους να το συζητήσουμε με συναδέλφους από την Αργεντινή πολύ πρόσφατα. Η ύπαρξη του συνεταιριστικού τομέα χρειάζεται την ύπαρξη δομών στήριξης, οι οποίες μπορούν να συμβουλεύσουν, να βοηθήσουν και ούτω καθεξής. Βέβαια, στην περίπτωση που περνάμε σε μια φάση κατάργησης των πολιτικών λιτότητας και υλοποίησης κάποιων πολιτικών ανάκαμψης της οικονομίας, από εκεί και πέρα θα έχουμε με εισοδηματική πολιτική αύξηση έστω και μικρή των κοινωνικών δαπανών και των δημοσίων επενδύσεων, θα έχουμε τότε μία μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε διάφορους τομείς της οικονομίας και παρόλα αυτά δεν θα έχουμε αλματώδη μείωση της ανεργίας, επομένως η ανάγκη για τέτοια εγχειρήματα θα παραμείνει πολύ μεγάλη. Βέβαια, όταν μιλάμε για κρατικές πολιτικές, φαίνεται να ελπίζουμε ότι το κράτος θα μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα και να καλύψει όλες τις ανάγκες των συνεταιρισμών. Αυτό θα το δούμε, πώς θα εξελιχθεί και πώς μπορεί να γίνει. Είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε μια εμπειρία ακόμα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, είναι σημαντικό να ξεκινήσει ο χώρος αυτός, ο τομέας των συνεταιρισμών, να επεξεργάζεται από μόνος του προτάσεις και από μόνος του να φτιάχνει δομές σε σχέση με τη στήριξη του συνεταιριστικού τομέα.
Βέβαια είναι, μπορούν να συνεργαστούν, να δικτυωθούν και να συνεργαστούν συνεταιρισμοί σε μια προσπάθεια να δουν από πιο κοντά τις δυνατότητες ανάπτυξης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, είτε είναι η μεταποίηση, είτε είναι ο τουρισμός, είτε είναι ακόμα και ερευνητικές δραστηριότητες. Και από την άλλη μεριά είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεργασία των συνεταιριστικών εγχειρημάτων και να δημιουργηθούν ομάδες δουλειάς με τη συμμετοχή μελών συνεταιρισμών αλλά και εμπειρογνωμόνων σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο κατά κύριο λόγο, ώστε να μπορούν να διατυπωθούν από το ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα προτάσεις νόμων και να αποκτηθούν επίσης από τα μέλη των συνεταιρισμών και αυτούς που τους στηρίζουν να αποκτηθούν γνώσεις ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο και ούτω καθεξής. Επίσης θα μπορούσαν οι ίδιοι συνεταιρισμοί, οι δικτυώσεις συνεταιρισμών να φτιάξουν δομές υποστήριξης σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης με τη συμμετοχή λογιστών και οικονομολόγων έμπειρων σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης και μια τέτοια και τέτοιες δομές να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που υπάρχουν σε πανεπιστημιακούς και ούτω καθεξής. Και αυτός ο προσανατολισμός, αυτή η δυνατότητα των ίδιων των συνεταιρισμών να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την επέκταση αυτού του κινήματος είναι ένας προσανατολισμός ο οποίος είναι νομίζουμε αναγκαίος. Βέβαια είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, πρέπει να οικοδομηθεί, αλλά το συνεταιριστικό κίνημα θέτει σήμερα και η δημιουργία των συνεταιριστικών εγχειρημάτων θέτει σήμερα νέα ζητήματα. Η συλλογική οργάνωση, η συλλογική διαχείριση, ο σχεδιασμός του μέλλοντος αποτελούν δραστηριότητες οι οποίες είναι σήμερα αναγκαίες για την κοινωνία μας, θα αποτελέσουν μια τομή σε σχέση με το παρελθόν και αυτό το κίνημα των συνεταιρισμών μπορεί να αποτελέσει πραγματικά όχι απλά την πρωτοπορία αλλά τον βασικό κορμό μέσα από τον οποίο θα γίνουν αυτές οι αλλαγές προσανατολισμού. Σας ευχαριστώ.